Γεια σας, τι κάνετε, πώς Όλοι. είστε, Παρασκευή σήμερα και εμείς εδώ είμαστε πάλι στο σπίτι μας. Σήμερα είναι καλύτερα, έξω ενώ ο καιρός είναι, έχει ζέστη, αλλά δεν είναι έτσι όπως ήταν χθες. Ήταν το κάτι άλλο. Τέλος πάντων, θέλω τώρα, έχω όρεξη, έχω δύναμη, να ξεκινήσω να κάνω δουλειές στο σπίτι, πολλές δουλειές, να καθαρίζω, να αλλάξω σεντόνια, έχω βάλει ήδη πλυντήριο, δεν θα μαγειρέψω μόνο σήμερα προς το παρόν, έχουμε φαγητό από χτες που ρέμε τα τσουτσουκάκια, οπότε δεν θα μαγειρέψω, επίσης έχω και λίγο αρακά ακόμα που είχα φτιάξει, μπορεί να φάω εγώ για μεσημεριανό αυτό. Ξεκινάμε, θέλω να βάλω σκούπα, να σφουγγαρίζω, να κάνω λίγο να τακτοποιήσω το σπίτι, να βγω στα μπαλκόνια. Να σκουπίσω να, και να σφουγγαρίσω, βρε. Να σφουγγαρίσω. Ναι, να σφουγγαρίσω. Οπότε θα ξεκινήσω από την κρεβατοκάμαρα να πάω να μαζέψω, να βγάλω τα σεντόνια, να στρώσω τα καθαρά, τα καινούρια. Τα γνωστά μετά θα πάω στο δωμάτιο των παιδιών, στο μπάνιο κτλ. Και μετά θα έρθουμε στο σαλόνι. Επειδή θέλω μέχρι που θα έρθει ο Ανδρέας από την δουλειά να έχω τελειώσει να είναι καθαρό το σπίτι για το Σαββατοκύριακο, να μην κάθομαι, ξέρετε, και να έχω να κάνω δουλίτσες. Έχω κάνει μοντάζ το βιντεάκι, τώρα θα σας το αναβάσω. Και ξεκινάμε δυναμικά. Ό,τι έχω, ό,τι μπορέσω, θα τραβήξω να σας δείξω. Αυτά προς το παρόν. Πάμε. Βάλτε κι εσείς το καφέ σας ή ξεκινήστε κι εσείς για παρέα, κάντε ντουλίτσες, μαγειρέψτε, δεν ξέρω τι κάνετε. Εμένα για παράδειγμα, μ' αρέσει, σας έχω πει πολλές φορές, να βάλω το κινητό να βλέπω και να μαγειρεύω ή να κάνω ντουλίτσες βλέποντας κάποιο βιντεάκι. Έτσι με, ξέρετε, λίγο πιο ωραία, πιο ευχάριστα είναι να κάνεις τη ντουλίτσα. Οπότε αυτά, μπορεί να βάλω μουσική τώρα δυνατή. Βασίλη, τι λες? Όχι. Όχι, γιατί, αγόρι μου? Στο βίντεο. Όχι στο βίντεο, γενικά να βάλουμε μουσική για να όχι. Κάνουμε ντουλίτσες με μουσική. Όχι. Τι ντουλές χωρίς μουσική, δεν γίνεται. Λοιπόν, φεύγω εγώ και τα λέμε λίγο αργότερα. You got that something, baby, that I can go without. Just like a poison in me, all that I'm about. Don't mind the lows, it's getting out of my control. I want that something, baby, 'cause I can't go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get it soon. I'm addicted to your love, to your love. Έτοιμα τα σεντόνια μου, όλα τα σετ και των παιδιών και τα δικά μας, επίσης τα καλύματα, τα μαξιλάρια και του στρώματος, το ανόστρωμα.
Πάω λοιπόν σιγά σιγά να τα στρώσω. Επίσης μου τελείωσε ένα πλυντήριο, έχω βάλει δεύτερο. Πάω να το απλώσω και αυτό. Θα το απλώσω εδώ σε αυτό το μπαλκονάκι. Κάπως έτσι, αλλά πρώτα πάω να φτιάξω ένα καφέ γιατί δεν μπορώ, έχω σκάσει. Και στη συνέχεια θέλω να σας ανεβάσω και το βιντεάκι. Λοιπόν, τελείωσε στην κρεβατοκάμαρα, μόνο μου έχει μείνει να σφουγγαρίσω και να στρώσω το κρεβάτι. Έχω πλύνει τα τέτοια τις κουβέρτες για να τις φρεσκάρω λίγο, μετά θα τις στρώσω, θα τις συντερώσω και θα τις στρώσω. Οπότε εδώ βγαίνω από εδώ, πάω προς το παιδικό ντομάτιο να αλλάξω και τα σεντόνια και τα λοιπά. Να βάλω, να τα πλύνω κατευθείαν, να στεγνώνει γρήγορα ευτυχώς τώρα, οπότε μπορώ να πλύνω πολλά πλυντήρια την ημέρα. Παναγιά μου. Οπότε μάλλον θα σφουγγαρίσω όταν θα στρώσω κιόλας να είναι όμορφα και ωραία. Να κλείσω, να βάλω το ερκοδίσιο και να είναι το ντομάτιο δροσερό, καταπληκτικό και ωραίο. Αυτό. Αυτά. Πάω, έχω φτιάξει καφέ, αλλά ανακάλυψα ότι δεν έχω γάλα. Είπα στη Τόνια να μου φέρει γάλα, γιατί η Τόνια έχει πάει βόλτα με τα κορίτσια της. Γιατί φεύγουν κάποιες πάνω στα χωριά και τα λοιπά, οπότε δεν θα τις ξαναδεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Και περιμένω, γιατί δεν μπορώ να πιω το καφέ μου χωρίς γάλα, δεν μ' αρέσει. Αυτά, ο Μάη έχει φύγει γιατί έβαζε τη σκούπα, άπλωσα τελικά από εδώ γιατί από εκεί στο μικρό στη κρεβατοκάμερα άπλωσα τις κουβέρτες που έχω, τα καλύματα από την κρεβατοκάμερα. Αυτά, σας αφήνω τώρα και τα λέμε λίγο αργότερα. Μου πήρε η Τόνια γάλα, οπότε μπορώ να κάτσω λίγο να δροσιστώ. Δεν σε παίρνω γάλα, μη με κοιτάς, ο Μάη ήρθε. Όχι Μάη, δεν σε παίρνω τώρα, δεν έχω χρόνο να κάτσουμε εδώ να αγαπιόμαστε. Έχω δουλίτσες πάρα πολλές, πνίγομαι, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω. Ευτυχώς που μπορώ να κάτσω έξω. Σήμερα ο ουρανός είναι καθαρός, εχθές ο ουρανός ήταν σαν είχε ομίχλη. Φαινόταν ότι είχε καύσωνα σήμερα, είναι ωραίος ουρανός γαλάζιος, μια χαρά φαίνονται τα συννεφάκια, φυσάει που και που, είναι, έχει ζέστη, αλλά είναι καλά. Βλέπετε, δεν έχω βάλει air condition, κάθομαι και έξω, μια χαρά. Του παίρνω τον Ανδρέα, λέω, σήμερα είναι καλά, δεν έχει ζέστη, λέει. Δεν ξέρω, για μένα λέει το ίδιο μου είναι. Τα έβγαλες, έστειλα το Βασίλη να βγάλει τα σεντόνια του, μπράβο. Αγόρι μου, είσαι γλυκό. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Κοιτάξτε εκεί, όταν λέω εγώ ότι έχω τα καλύτερα παιδιά, είναι τα καλύτερα. Με ρωτάτε, με βοηθάνε και βέβαια με βοηθάνε. Ναι, βάλτε στην μπανιέρα εκεί που έχω όλα τα άπλετα.
Η Τόνια έχει σκάσει τώρα, ήρθε. Θα την αφήσω λίγο να ξεκουραστεί, να στείλω και τη Τόνια να κάνει δουλίτσες. Με βοηθάνε. Όταν κάνω εγώ δουλειές, κάνουν και αυτά μαζί μου. Εντάξει, δεν τους βάζω, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν θα το κάνουν. Και θα μαζεύουν το δωμάτιό τους και τα παιχνίδια. Να, ο Βασίλης του είπα τώρα, πριν λίγο λέω, θέλω να μαζέψεις τα παιχνίδια σου από τον μπαλκόνι για να μπορέσουμε μετά να πλύνουμε τον μπαλκόνι. Θα το πάρω μαζί μου, να το βρέξω λίγο, να παίξει και αυτούς. Ήρθε το παιδί, γκρίνιαζε, λέει να το κάνουμε μαζί. Λέω, εγώ δεν μπορώ, γιατί έχω δουλειές στο σπίτι, έχω άλλες πολλές δουλίτσες. Γκρίνιαζε, αλλά το μάζεψα όλα μια χαρά. Δεν έχει ούτε ένα παιχνιδάκι. Μπράβο του. Οπότε θα έρθουμε σε λίγο, όταν τελειώσουμε μέσα, θα έρθουμε να κλείνουμε και το μπαλκόνι, να είναι όλα καθαρά. Όταν θα έρθει ο μπαμπάς μας να μπει στο σπίτι τέλειο, καθαρά και ωραία, να ξεκουράζεται. Λοιπόν, τελειώσαμε με το Βασιλάκι. Όντως με το Βασιλάκι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το αγόρι μου. Έχει κάνει το γραφείο του, έχει μαζέψει τα σκουπίδια. Εγώ έστρωσα τα κρεβάτια, μου βοήθησε και ο Βασίλης. Εδώ είναι το Βασίλη, έστρωσα, αλλά δεν το έχω στρώσει με την κουβέρτα γιατί τέτοιο δεν μπορώ πάνω και δεν αναβαίνω. Τα ξανέβω. Έχω αναβεί για να βάλω αυτό εδώ το κάτω σέντονο. Δεν υπάρχει, οπότε δεν χρειάζεται. Εκτός άλλως το βράδυ αργά και στη Τόνια αυτό βασικά. Αυτό είναι το υπαπλωματοφύκι της Τόνιας και αυτό είναι το... Όχι, ανάποδα. Αυτή είναι σαν... Αλλά επειδή το Βασίλη το έχω πάρει καινούριο σε δόνη, ταιριάζει περισσότερο αυτό το σετ. Οπότε άλλαξα, έβλα στη Τόνια αυτό. Δεν πειράζει, είναι από το IKEA και τα δύο. Είναι πολύ ωραία, βαμαχαιρά και καλά. Αν κάποια τα δύο δικά μου. Όχι, όχι. Αυτό είναι της Τόνιας. Διάλεξε η Τόνια όταν είχαμε πάει και το άλλο είναι δικό σου. Αλλά σας λέω, το άλλαξα τώρα, δεν πειράζει. Όταν θα ξαναπάμε και να πάρω κάποια άλλα έτη Τόνια να διαλέξει. Αυτά, το μόνο που μας έχει μείνει εδώ να ξεσκονίσουμε και να σφουγαρίσουμε και είμαστε έτοιμοι και βγαίνουμε και από το δωμάτιο αυτό. Τι έχεις εκεί, τι κάνεις? Μουσκιμά, ίδρωσες? Ναι, εδώ φαίνεται. Έλα, εφόσον καθαρίσουμε το σπίτι θα ανάψουμε το air condition να είναι ωραία, όμορφα και ωραία, εντάξει. Να βρεχούμε. Ναι, εντάξει. That's something, baby, that I can go without. Just like a poison in me, you're all that I'm about. Loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control. I want that something, baby, 'cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Λοιπόν, έτοιμο το κρεβάτι μου, το έχω στρώσει. Το μόνο που με έχει μείνει εδώ να σφουγαρίσω, πάω να σφουγαρίσω. Έχω βάλει και την ηλεκτρική σκούπα στο σαλόνι. Θα πάω να ξεσκονίσω και να σφουγαρίσω μία και καλή όλο το σπίτι. Διαφορετικά το έχω στρώσει σήμερα, λίγο έτσι. Ποιος κρύβεται εκεί? Να τις Βασιλάκης. Ναι, τώρα πάμε να πλύνουμε και το μπαλκόνι. Περιμένει να παίξουμε λίγο με το νεράκι. Ναι, τώρα σε λίγο. Σε λιγάκι, εντάξει. Δώσ' μου λίγο χρόνο, εντάξει. Κλείναμε λοιπόν με το Βασίλη και το μπαλκόνι. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει ο Βασίλης. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Σήκω πάνω, βρε. Τον έχω βρέξει. Παίξαμε λίγο μπουγέλο. Και αυτός τώρα τρελαίνεται εδώ. Μου ζήτησε να τον αφήσω. Εντάξει, λίγο και μετά να πάει να αλλάξει. Ζεστό είναι το νερό. Το πάτωμα είναι τόσο ζεστό. Χαίρεται λίγο το παιδί. Όχι, δεν σε βρέχω κι άλλο. Πάω να ξεσκονίσω στο σαλόνι, να σφουγαρίσω και τέλος για σήμερα τις δουλίτσες μας. Να ξεκουραστώ κι εγώ, Βασίλη. Όχι, μην το βάσει και Βασίλη, γιατί εκεί έχει πολλά νερά. Τράβηξα την ψυστεριά από εκεί. Λοιπόν, παίζει 5 λεπτάκια και μπαίνει και αλλάζει, εντάξει. Ναι, Βασίλη, μην κρυώσει. Εντάξει, έλα 10. Μέχρι να ξεσκονίσω εγώ και να σφουγαρίσω εδώ, εντάξει. Έλα. Τελείωσα τις δουλειές μου, Παναγιά μου. Έχω σκάσει, δεν αντέχω άλλο. Πάω να φάω, δεν έχω φάει σήμερα. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 5 ακριβώς.
Ο Βασίλης είναι ακόμα έξω, το έχω βγάλει το μπουρνουζάκι να αλλάξει, να πάει, να βγάλει αυτά τα βρεγμένα να πάει. Η Τόνια κάθεται, πού είναι? Πού είναι η Τόνια εκεί με το Μάι, τους άφησα. Εκεί γιατί ο Μάι το αρέσει όταν σφουγαρίζω να κάνει βόλτες στο σπίτι, οπότε τον κρατάει εκεί στο καναπέ. Αυτό λοιπόν είναι σήμερα, δουλειές στο σπίτι, δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο που μου έχει τελειώσει ένα πλυντήριο θα πάω να το βγάλω και να βάλω άλλο για, με τα σεντόνια και τέλος. Αλλά πρώτα θα πάω να φάω. Κοίτα εκεί τι μου έχεις κάνει, είδες, μόλις σφουγάρισα. Είδες τι μου έκανες. Πού? Κοίτα εκεί νερά. Α, δεν πειράζει. Έλα γδίσου και βάλε το μπουρνουζάκι. Όχι. Βασίλη. Έλα. Για να, αυτά λοιπόν για σήμερα. Να τα ζουζούνια μου, εδώ κάθονται. Μάι. Μάι, κάθισε με τη Τόνια. Είσαι καλό παιδί εσύ, ε? Καλό παιδί. Είσαι καλό παιδί εσύ. Ναι, μπράβο, μπράβο, κάτσε ήσυχος, έτσι κρατάω το κάμερα, μόλις σφουγάρισα αμέσως πήγε. Να ελέγξει, να δει όλα καλά, καλά σφουγάρισε όλες τις γωνίες, παντού. Ε, εντάξει, έκανα τις δουλίτσες μου σήμερα, τα εξελέγξει όλα. Και ξαναπέρασα εγώ με σφουγαρίστρια, κάνει τις πατούσες σημάδια. Ναι, πατουσάκια, πατουσάκια, ναι μωρέ, ναι μωρέ. Το γατί μας. Εντάξει Τόνια, όλα καλά. Πώς πήγε βολτά? Καλά. Καλά. Λοιπόν, μεταφερθήκαμε στο αυτοκίνητο. Τελειώσαμε τις δουλίτσες μας. Γύρισε και ο Ανδρέας. Αλλάξαμε, κάνουμε τα ντουσάκια μας. Και πρώτα κάνουμε ντουσάκια, μετά αλλάξαμε. Και πάμε για μπάνια στη θάλασσα. Πάμε παραλία. Ναι, ζουζούνια. Πού είσαι, Τόνια? Γεια. Γεια, Βασίλη. Μπιλ. Τι είναι, κουράστηκες? Κουράστηκες. Ο Ανδρέας πήγε μέχρι το σούπερ μάρκετ να πάρει κάποια αναψυκτικά, κάποια πράγματα για να έχουμε μαζί μας. Και πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά και θα κάτσουμε μέχρι το βράδυ αργά. Πήρα και εγώ πάλι καφέ γιατί έχω φάει τώρα πριν φύγουμε 5 ώρα και δεν πεινούσα. Με τέτοια ζέση σήμερα έχω φάει μόνο ένα μήλο από το πρωί. Ένα καφέ ήπια, το πρωί ένα τσαγάκι, τίποτα. Δεν πεινούσα καν. Νερό, νερό παγωμένο με τις δουλειές και με όλα αυτά με τη ζέστη. Αλλά εντάξει, έφαγα έτσι, πνιγόμουν τόσο πρόγνα μέσα μου, δεν ήθελα, αλλά έπρεπε να φάω κάτι. Πήρα και το καφεντάκι μου και πάμε. Ωραία, αυτό είναι καλοκαίρι. Τι ώρα είναι τώρα το χειμώνα, θα ήμασταν στο σπίτι, θα σκοτίνιαζε κιόλας. Είδατε, είναι. Τώρα το καλοκαίρι έκανες τόσες δουλειές, κάνεις και στο σπίτι και μπορείς και βόλτα να πας να... Τέλεια, μακάρι να... Τώρα είναι απόγευμα, μεσημέρι. Απόγευμα είναι τώρα, Βασίλη. Απογευματάκι. Και τότε φάτε ένα βράδυ. Ναι, το... Λοιπόν, πάμε παραλία και όταν φτάσουμε θα σας δείξουμε που είμαστε και πώς κάνουμε μπάνιο, πού κάνουμε. Να βρούμε και θέση που θα κάτσουμε, δεν ξέρουμε που πάμε ακόμα, σε ποια παραλία. Στην παραλία, στη ίδια παραλία που ήμασταν και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Κάναμε το μπανάκι μας. Ωραία είναι, θάλασσα ζεστή, έχει λίγο κύμα, αλλά εντάξει, καλή είναι. Βασίλη, έχει η πετσέτα σου εδώ, Βασίλη. Να τη, δικιά σου. Δεν πειράζει. Πάρε τη δικιά σου. Και τώρα καθόμαστε και τρώμε πατατάκι. Και κοιτάμε σε ένα πόδι και κάνω έτσι. Έτσι. Στόλο αυτή, ρε. Εκεί. Εδώ η Τόνια βγάζει νερό από το αυτή. Για πάμε, πάμε να δούμε. Και τι που σε κοιτάνε όλοι και τι έγινε που σε κοιτάνε όλοι. Μπιλακούλη κρυώνεις. Μωρό μου κρυώνεις. Μπιλ. Μπιλ κρυώνεις. Μπιλ. Μπιλ.
Μπιλ, κρυώνεις? Ούτε σε ακούς? Δεν κρυώνω. Δεν έχει νεράκι αυτός. Γεια σου, Ανδρέα. Καλημέρα, λέω. Γεια σου, Ανδρέα. Πού είσαι, παιδί μου, δεν σε βλέπουμε, δεν σε ακούμε. Αχ, έχει πολύ αλάτι. Τσούζι. Εσύ δεν αισθάνεσαι το αλάτι στο σώμα? Όχι, εμένα. Εμένα με τσούζει πάρα πολύ. Εσύ, Τόνια? Όχι. Νομίζω το λέει το παλιό. Όχι, για τη θάλασσα, λέω. Έχει πολύ αλάτι. Μου πήρε ο Ανδρούλης μου ένα κοκτέιλ να πιω τώρα, να ντροσιστώ μετά το μπάνιο. Κοσμοπόλιταν. Για να δούμε, δεν το έχω ξαναπιεί τέτοιο. Να δοκιμάσω. Έχει... Τι θες, Τόνια? Εσένα να σου δώσω, δεν θα σου δώσω. Κοιτάξτε ο ήλιος εκεί πόσο ωραίο. Περίμενε, βρε. Να δείξω το... Wow, κοιτάξτε τι όμορφα. Ναι, ωραία. Και η σκία της Τόνιας εκεί πως πίνει. Τι πίνεις, τσάι? Μπράβο, παιδί μου. Και αυτό τσάκ. Στη γεια μας, μπαμπά. Τι καλή δουλειά που μας έφερε σήμερα εδώ που έκανες. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. Λοιπόν, ώρα είναι, τι ώρα είναι, 10, Ανδρέα? Ανδρέα, ξέρεις τι ώρα είναι τώρα? 10. Μπορείς... Βάλε, λοιπόν, μείναμε μόνοι μας όλη την παραλία. Δεν υπάρχει ψυχή. Όταν λέω μόνοι μας, μόνοι μας. Είναι τόσο ωραία, τόσο ήρεμα, τόσο τέλεια, ναι. Family, είμαστε, κοιτάξτε εδώ, εμείς και μόνο εμείς. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δείξω την παραλία, δεν φαίνεται. Να, εκεί. Και εκεί είμαστε μόνο εμείς και χαλαρώνουμε. Η θάλασσα ήταν τόσο ζεστή, καλά, δεν υπάρχει. Βλέπουμε τα αστέρια, συζητάμε με τα παιδιά. Όμορφες στιγμές, τους λέω στα παιδιά ότι αυτά θα τους μείνουν αξέχαστα. Αυτές τις στιγμές με την οικογένεια, με τους γονείς, είναι ό,τι πιο... Ποιος με ξύνει? Ποιος με χαργαλά εκεί? Είμαστε πολύ όμορφα εδώ, καλά είναι. Δεν υπάρχει. Και αυτός ο θόρυβος της θάλασσας που κάνει κύματα σιγά σιγά, είναι σε ηρεμή μετά από τη δουλειά, από το όλη τη μέρα, από τη ρουτίνα, είναι ό,τι καλύτερο, ε? Από το COVID. Από το COVID. Ναι. Ας το COVID, Βασίλη, δεν θέλουμε τώρα, δεν συζητάμε για COVID, συζητάμε για οικογένεια, για δουλειά, για όλα αυτά. Τέλος, το ποιο ζωή. Είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι, ε? Θα πω κάτι μετά. Ναι, μετά θα μου πεις κάτι, εντάξει. Σε λίγο θα φύγουμε. Δεν ξέρω, σε λίγο ο Ανδρέας δεν θέλει να φύγει, θέλει να κάτσει. Είναι ωραία, δεν έχει ζέστη, είναι φανταστικά, φανταστικά. Σε ποιον αρέσει να κάθεται έτσι τα βράδια στην παραλία, γράψτε μου και πείτε μου παραλίες στην Αττική που πηγαίνετε και είναι ωραίες έτσι ανοργάνωτες. Δεν θέλουμε οργανωμένους τώρα με το κορονοϊό και τα λοιπά, θέλουμε να είμαστε έτσι με τα δικά μας τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί μετά να ξαναπάμε. Παλιά δεν ερχόμασταν με τα δικά μας, παλιά πηγαίναμε σε οργανωμένες. Όταν λέω παλιά, όχι πέρσι. Πρόπερσι. Και αυτό δεν είχαμε καν ούτε ξαπλώστρα ούτε τίποτα. Πηγαίναμε σε οργανωμένες μια χαρά. Από πέρσι ξεκινήσαμε σιγά σιγά να οργανωθούμε. Να αγοράζουμε τα δικά μας λόγω του κορονοϊού. Οπότε όποιος είναι από την Αττική, από την Αθήνα, γράψτε μας πού πηγαίνετε για μπάνιο. Ποιες παραλίες σας αρέσουν, γιατί δεν είμαστε και δεν ξέρουμε και πολλά. Αυτές που ξέρουμε. Αυτά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά το αγόρι μου ο Βασίλη ζήτησε να μαζέψει τα σκουπίδια από την παραλία. Σηκώνει ό,τι υπάρχει, ό,τι βρίσκει κάτω, τι ποτήρια, τι πλαστικά, τι πράγματα, σακούλες. Βάζει μέσα στη σακούλα να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Χωρίς να του λέμε κάτι, χωρίς να του πούμε τίποτα, λέει, μπορεί να μαζέψω τα σκουπίδια, μαμά. Πω πω, μπράβο Βασίλη, μπράβο Βασίλη. Είσαι ήρωας, Βασίλη. Μπράβο, αγόρι μου. Δεν φαίνεται τίποτα, αλλά είσαι καταπληκτικός. Αγόρι μου, αστέρι μου, εσύ. Μπράβο. Εδώ η Τόνια κάθεται. Φαίνεσαι. Για πες γεια σε όλους. Γεια. Εκεί είναι ο Ανδρέας. Μέσα στο σκοτάδι. Γεια σε όλους. Γεια σε όλους. Πού είσαι, για πες, σε ποια παραλία? Δεν ξέρω.
Ναι. Ξέρεις πώς λέγεται. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται αυτή η παραλία και αν έχει όνομα. Μας είπε παππούς πέρασε. Μας είπε ένας κοτσομπόλης που μπήκε. Α, ναι, 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 ναι. Μας έλεγε πώς λέγεται. Βασίλη, πού πήγες, παιδί μου! Βασίλη! Πρόσεχε! Έλα εδώ! Πήγε. Και έχει κάτω, τι έχει εκεί πάνω. Ένα θα τα αφήνει. Άφησε τη σακούλα εδώ, η σακούλα μόνο εκεί. Άσπρη. Έρχεται το παιδί μου. Έλα εδώ, αγόρι μου, να σε βλέπουμε. Έλα εδώ, παιδί μου, μη σε χάσουμε. Ζουζούνι μου, όμορφο είσαι. Α, εκεί έχει σκάλες. Καλά, αυτός είναι φοβερός, ε. Έλα εδώ, Βασίλη, να σε βλέπουμε. Έλα εδώ, μωρό μου. Φτάσαμε σπίτι, ώρα είναι 1 και είναι αργά, τα παιδιά έχουν πέσει ύπνο, κάνουμε τα μπανάκια μας και πάμε εμείς σε ύπνο, έρχεται ο Μάι, άκουσα ότι μιλάω και έρχεται, λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάι, ησυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και εμείς τα λέμε αύριο, φιλάκια πολλά, γεια σας!